Μα ζητήσατε να αναπτύξουμε το θέμα τη νοημοσύνη και μάλιστα τη υψηλή νοημοσύνη, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι υπάρχουν πολλέ μελέτε για τη νοημοσύνη γενικά από διάφορου ειδικού και αναλυτέ. Οι μελέτε που αφορούν την υψηλή νοημοσύνη είναι πιο σπάνιες λόγω του αντικειμένου, εφόσον είναι και αυτό πιο σπάνιο, και οι μελέτε που αφορούν τις ιδιοφυΐες και τις μεγαλοφυΐες ακόμα πιο σπάνιες. Θα μου πείτε γιατί δεν έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον, αλλά το αντικείμενο το ίδιο είναι σπάνιο. Αν το σκεφτούμε λοιπόν από τις πολύ μεγάλες μελέτες που έχουν αφήσει ένα ιστορικό, η μία είναι του Τέρμαν. Είναι μια μελέτη που θα μπορούσα να πούμε ότι είναι γενετικές μελέτες περί ιδιοφυΐας. Την άρχισε ουσιαστικά το 1921 και πήρε ένα δείγμα ανθρώπων και τους μελέτησε για δεκαετίες. Όταν κοιτάζουμε αυτή τη μελέτη βλέπουμε ότι είναι πρώτα απ' όλα μοναδική στο ύφος της, ασχέτως αν υπάρχουν κριτικές ή όχι πώς έχει διεξαχθεί. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πήρε παιδιά με ένα IQ πάνω από 170, τα κοίταξε διαχρονικά για δεκαετίες πώς εξελίχθηκαν, τι έκαναν, τι μελέτησαν, τι κατόρθωσαν. Υπάρχει και μία άλλη μελέτη που σίγουρα έχει περιαστεί από αυτήν αρχικά. Είναι η μελέτη της Cox που έκανε το 1926. Εκεί πέρα ασχολήθηκε <laughs> με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό. Πήρε ουσιαστικά τι, 300 301 ιδιοφυΐες, ας το πούμε έτσι, με τα δεδομένα που υπήρχαν μεταξύ του 1450 και 1850. Άρα βλέπετε για τέσσερις αιώνε. Εκεί πέρα έκανε μια μελέτη για το βιογραφικό στοιχείο αυτών των ανθρώπων που ήταν αναγνωρισμένοι ως μεγαλοφυΐες, ιδιοφυΐες και έκανε μια κατάταξη σε επίπεδο IQ. Άρα άμα δούμε αυτούς τους ανθρώπους μετά μπορούμε να εξετάσουμε σε ποιον τομέα ήταν, πού έκαναν τα επιτεύγματά τους, ποια ήταν τα κατορθώματά τους, πόσο πολλαπλότητα ήταν, γιατί δεν είναι μόνο για το ταλέντο σε έναν τομέα, είναι σε πολλούς τομέες. Άρα α, δεν μας ξαφνιάζει ας πούμε ότι ε, το πιο υψηλό IQ για τα δεδομένα της εποχής άρα προσοχή λίγο για τα νούμερα 1926 έγινε η μελέτη από τη στιγμή που υπάρχει το τεστ Stanford Binet ε, το 1986 μπορούμε να δούμε αυτήν την διαφορά και μπορούμε να υπολογίσουμε επίσης ότι έχουμε ένα φαινόμενο Φλιν για 22 μονάδες στο IQ έτσι ώστε να έχουμε τα δεδομένα. Άρα αυτά που θα σας πω είναι τα δεδομένα εφόσον έχει γίνει αυτή η τροποποίηση. Όταν βλέπουμε ας πούμε ότι στη μελέτη της Cox ο Goethe έχει ένα IQ 188, καταλαβαίνουμε την σπανιότητά του, καταλαβαίνουμε επίσης ότι είναι το πιο ψηλό ανάμεσα στους 301 και αμέσως μετά τον Goethe έχετε ο Leibniz αλλά ο Λάιμνις είναι γνωστός ε, πολύ στα μαθηματικά, αλλά άμα κοιτάξουμε το εύρος που έχει, είναι τεράστιο. Το ίδιο λοιπόν και για τον Γκέτε Θα μπορούσαμε να πούμε, μα είναι συγκρίσιμα αυτά τα δεδομένα. Ε, πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Γκέτε στην αυτή τη μελέτη της Κόξη βγαίνει με 188 και ο Λάιμνις με 183. Άμα δούμε ε, σε πόσους τομείς έχουν δραστηριοποιηθεί αυτοί οι άνθρωποι, και τι έχουν καταφέρει. Ε, καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα νόημα αυτό που έκανε, και βλέπουμε λοιπόν και τα δεδομένα. Αν πάρουμε την κατάταξη με μια ε, φθήνουσα πορεία, τότε θα βρούμε τον Πασκάλ στο 173 όσον αφορά το IQ. Πασκάλ και αυτό ένα μεγάλο όνομα που έχει επηρεάσει ε, πάρα πολύ όχι μόνο έναν τομέα. Άμα συνεχίσουμε έτσι θα βρούμε και τον Λαπλάς, θα βρούμε βέβαια και τον Νιούτον στο 168 και θα καταλάβουμε ότι στο ίδιο επίπεδο υπάρχει και ο Βολτέρος, ότι δεν είναι μόνο σε έναν τομέα που θα κοιτάξουμε, κοίταξε όλα τα πράγματα η Cox σε διάφορους τομείς, κοίταξε ακριβώς πώς αναπτύχθηκαν αυτοί οι άνθρωποι από την παιδική του ηλικία μέχρι τα πρώτα επιτεύγματα και την οριμότητά τους, κοίταξε όλη τη ζωή τους και γι' αυτό υπάρχει αυτή η μελέτη που είναι σπουδαία. Έχουμε και το βιβλίο, θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες αναλύσεις πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά ήθελα τουλάχιστον να έχετε στο μυαλό σας ότι για τον τομέα της μεγαλοφίας και της ιδιοφίας δύο σημαντικές μελέτες ιστορικές υπάρχουν, είναι Η μία είναι του Τέρμαν που άρχισε το 1921 και η άλλη της Κόξ το 1926. Βέβαια η Κόξ είναι ένα συγκεκριμένο βιβλίο ενώ η μελέτη του Τέρμαν συνεχίζεται μέχρι ε, ουσιαστικά να α, απεβιώσουν ε, όλα τα άτομα που ήταν στην αρχική μελέτη. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι δύο ε, θεμέλια του τομέα γιατί έχουν μια μοναδικότητα και οι δύο περιπτώσεις και άμα τις ξέρουμε και τις δύο τότε καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο πώς λειτουργεί μια μεγαλοφία, μια ιδιοφία σε σχέση με μια οντότητα που θα ήταν απλώς ένα ταλέντο. Αυτή η διαφορά κάνει μια τεράστια διαφορά και το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά σε αυτές τις μελέτες.